Επόμενο βήμα. Δεν έχω ιδέα τι θα πετύχει, αλλά ελάτε μαζί μας στη σημερινή μας περιπέτεια. Πρέπει να είναι. Τι ψάχνουμε? Αυτό είναι το σιρτάρι με τις μεταλλικά κατασκευών μου, να το πω. Χαμούλης. Ιδέες. Αυτή είναι μια ιδέα για υγρή παλέτα. Την κάνουμε σε βίντεο, δεν είναι η ώρα της. Ψάχνουμε. Ω, ναι, κάποτε φτιάχναμε καπνοθήκες από δέρμα και ήθελα με πυρογράφο να κάνω σχέδιο. Τώρα ξεχάσει αυτά. Μπορεί να γίνουν και αυτό ένα βίντεο. Ψάχνω πυλό. Νάτος. Ο πυλός. Χειριστήριο που και αυτό θα γίνει μια κατασκευή. Σε καπέλο με κουμπάκια. Να και άλλος πυλός. Ψάχνω λοιπόν όλους μου τους πυλούς. Γιατί σήμερα έχουμε όρεξη να κάνουμε κάτι με πυλό. Και θυμάμαι ότι τους έχω αγοράσει και κάθονται. Δεν είναι ωραίο να κάθονται. Πάμε. Θα χρειαστούμε αυτό από κάτω. Και αυτή είναι η πυλή. Η πυλή. Η πυλή. Ελπίζω να μην έχει ξεραθεί εδώ μέσα. Θα το ανοίξουμε. Δεν είναι αυτό που νομίζεις, μαμά. Να εξηγήσω όμως την ιδέα μου. Τι ιδέα είχα και θέλω να φτιάξω τον πυλό. Πριν από μερικούς μήνες αγόρασα αυτό το ring light. Είχα ένα μεγάλο ring light και τώρα έχω και ένα μικρό. Στόχος μου είναι κάποια στιγμή να ολοκληρώσω το studio μου. Για να γίνει και το studio tour κάποια στιγμή. Λοιπόν, είχα σκεφτεί ότι όταν θα γράφω τον εαυτό μου από εδώ με την κάμερα, θα είναι ωραίο να με φωτίζει ένα ring light εδώ, μικρούλι. Το πήρα από ένα κινέζικο site γύρω στα 7 ευρώ. Είναι καθόλου ακριβό. Καθόλου. Το έχω συνδέσει και ανάβει ζεστό και ψυχρό. Ζεστό, ψυχρό, ζεστό, ψυχρό, ζεστό, ψυχρό. Ωραία. Αλλά εκεί που καθόμουν και έβλεπα αυτό το ring light, μου ήρθε η ιδέα γιατί να μην κάνω μια πύλη από το Rick and Morty και να βγαίνει ο Morty, όχι ο Rick, να βγαίνει κάπως. Κάπως τώρα θα το σκεφτώ, δεν ξέρω καν αν θα πετύχει αυτή η ιδέα μου, αλλά η ιδέα μου είναι εδώ να το καστομάρω. Ακόμα και αυτό να είναι custom με Rick and Morty θέμα. Έλα να δεις την κατασκευή μου από πίσω εδώ. Τι έχω κάνει, τι έχω κάνει, τι έχω κάνει. Έχω βάλει τα RGB light από πίσω. Θα τα κλείσουμε. Πώς φαίνεται στην κάμερα, παιδί? Φωτίζει πολύ. Κλείσουμε. Για να φωτίζει το story και το δίχο για ατμοσφαιρικό φως. Και η κατασκευή μου, για όσους αναρωτιέστε, είναι πολύ απλή. Το μόνο που έβαλα είναι μια γωνία γάμα και μια ντύσα εδώ και ένα παξιμάδι. Και το βίδω σε αυτό. Το έβρεξε το παξιμάδι, είναι πολύ σκληρό. Φόβο, μας βρήκε και άλλος κορόμπος. Και άλλος κορόμπος μας βρήκε εδώ, παιδιά. Είναι κολλητικό αυτό που είναι κορομποϊός τελικά. Είναι κολλητικό. Το παξιμάδι αυτό, αν το βρει. Οκ, οκ. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Είναι πολύ απλή κατασκευή αυτή. Το ρύθμισα στο ύψος για να έρχεται το light να με φωτίζει. Να το ταμπουρώσεις. Ταμπουρώσέ με! Σκέφτομαι, ή θα είναι ένα χαρτόνι, αλλά είναι λεπτό αυτό, δεν έχω χοντρό. Ή θα είναι μακετό χαρτό. Σάντουιτς. Κάπου θα έχω ένα μακετό χαρτό. Υπάρχει αυτό που σου λέω. Τι σάντουιτς. Ή θα είναι το πλέον αγαπημένο μας υλικό. Αυτό. Ορίστε, δεν πετιέται τίποτα. Φτάνει, έχει ένα ωραίο κομματάκι. Ωραία, αυτό θα κάνω. Εδώ πέρα, γιατί αυτό είναι πιο χοντρούλι. Θα μας κάνει δουλειά γιατί είναι και ελαφρύ. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ βαρύ αυτό εκεί πάνω, πρέπει να είναι ελαφρύ. Γιατί ο πυλός θα. Ο πυλός θα το βαραίνει. Αυτό είναι ελαφρύ. Ωραία, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Θα το κατεβάσω, θα το ξεβιδώσω να είμαστε σίγουροι. Να το, να το. Είναι τελείως κινεζιά μουφιά, αλλά σκέφτηκα ότι ακόμα και τα λεντάκια να καούνε, αυτό που μας μένει είναι ο σκελετός και ο σκελετός είναι το χρήσιμο μέρος. Μετά μπορώ να αλλάξω τα λαμπάκια. Τέλος πάντων. Όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Μάρκερ. Σε παρακαλώ, ένα πατογόν. Εδώ θα είναι το πόρταλ. Πώς θα το κόψουμε, πώς θα το κόψουμε, χρειαζόμαστε. Κοπίδι. Κοπίδι θα μου κάνει εγκοπές. Α, κόβεται εύκολα αυτό το υλικό. Μόνο αν είσαι δυνατός σαν εμένα. Έχω κάνει πάπια εγώ τώρα. Έχω κάνει πάπια. Φύγεσαι από τη μέση. Η πάπια σου κουτσούλησε. Σκέφτομαι να μην είναι ακριβώς, να είναι λίγο μεγαλύτερος ο κύκλος για να μπορεί να σφινώσει εκεί μέσα. Για να δούμε. Είναι ακριβώς όσο πρέπει. Θα σφινώσει έτσι. Και θα βάλουμε λίγη κολίτσα. Αυτό είναι σιδερένια, δεν το περίμενα ένα σιδερένια. Νόμιζα είναι πλαστικό, αλλά είναι σιδερένια. Αυτό είναι το εύκολο βήμα. Πάμε στο δύσκολο. Όχι, δεν πάμε ακόμα. Θα το περάσουμε γκέσο. Άσπρο γκέσο. Άσπρο γκέσο, γιατί εδώ θα βαφτεί πράσινο. Πώς είναι η δίνη, για να δούμε. Για να δούμε πώς είναι το πόρταλ. Πώς είναι το πόρταλ του Rick and Morten. Rick και Morten. Έχει βγει καινούρια σεζόν. Δεν ξέρω αν την έχετε δει. 4. Και δεν ξέρω πότε θα ανέβει αυτό το βίντεο. Δεν ξέρω αν θα είναι επίκαιρο. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι καινούρια σεζόν. 4 και. Α, μάλιστα. Είναι το χρώμα μιξί. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε εδώ. Yeah! Άσπρο! Να κάνω έτσι να γίνει άσπρο. Θέλεις? Κάτσε να πιάσει, περίμενε. Το κλισέ μοντάζ είναι. Μαγικά. Το αφήνουμε να στεγνώσει. Στέγνωξε. Θα στεγνώσει και στεγνώξει και μαγικά. Πρέπει να...
Το αφήνουμε να στεγνώσει και πάμε στο επόμενο που πρέπει. Τι κανονικά. Σκέφτομαι ότι για αυτή η σημερινή μας κατασκευή θα πρέπει να κάνουμε σκελετό. Με αλουμινόχαρτο, σύρμα, όλα αυτά που βλέπουμε στο ίντερνετ και λέμε πότε θα τα κάνω κι εγώ. Έχω άραγε. Αλουμινόχαρτο έχουμε. Μας εγκατέλειψε ο φίλος. Ριπ. Όχι, ίδιες κάλτσες. Πρώτη φορά στην ιστορία. Τα πολλά. Για να ξεκινήσουμε. Ω, δεν πετάει τίποτα, ζετές, κρατάει και πυλό. Παίζει να είναι και κανένα χρόνο εδώ πέρα μέσα στο ντουλάπ. Μαλακός, ε. Έχουμε όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε. Πυλό, σύρμα για να κάνουμε το σκελετό. Αρχίζει και με επηρεάζει το Rick and Morty. Συγγνώμη, παιδιά. Έχουμε... Πρέπει να μπεις μέσα στο ρόλο. Πρέπει να μπω μέσα στο ρόλο, ισχύει. Έχουμε σκελετό για reference. Πώς θέλουμε να είναι το σώμα του για να βλέπω, γιατί εγώ δεν έχω πολύ μεγάλη φαντασία. Ναι, καλά. Έχουμε μερικά sculpting tools. Σιλικόνη σπινέλα. Και ευελπιστούμε να καταφέρουμε ένα όμορφο αποτέλεσμα με αυτά τα υλικά. Λοιπόν, τι κάνουμε. Ξεκινάμε με το σύρμα. Να φτιάξουμε το σκελετό. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα έτσι όπως έχουμε το look να, αυτό να είναι πολύ μεγάλο. Με το... Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Εσύ θες πιο μικρό. Θέλω πιο μικρό, αλλά θέλω να βρω τη στάση του. Θέλω τα πόδια έτσι κάπως να βγαίνουν και να αιωρείται κάπως και να τον τραβάει ο Ρικ, να τον τραβάει από το γιακά και να τον τραβάει μέσα στην πύλη. Και αυτός να θέλει να βγει. Μια τέτοια φάση θέλω να πετύχω. Κάπως έτσι. Ναι. Ο σκελετός μου. Κάνεις τα ηχητικά μόνος σου. Έτσι πρέπει να είναι κάπως. Ποιος είναι ο αγαπημένος χαρακτήρας, ο Ρικ ή ο Μόρτ, ή και οι δύο. Ή δεν το βλέπετε. Αν δεν το βλέπετε να το αρχίσετε, γιατί. Είναι καλό, έχουν ρίξει πολύ δουλειά τα παιδιά εκεί. Ήρθε η ώρα να χρησιμοποιηθεί και αυτό το σύρμα που μαζεύω υλικά για να έχω. Και το όνειρό μου είναι πάντα να έχω ένα εργαστήριο που να μπορώ να έχω τα πάντα μέσα και να κλειστώ με τις μέρες. Αυτό που έχει γίνει ακριβώς τώρα. Ω, δεν το πιστεύω! Το όνειρό σου γίνεται πραγματικότητα! Έξω υπάρχει ιός και έχουμε κλειστεί εδώ μέσα και έχω όλα τα υλικά του κόσμου για να δημιουργώ για μέρες. Αυτό το σύρμα όμως είναι πολύ μαλακούλι. Αλουμινόχαρτο! Χρειαζόμαστε αλουμινόχαρτο. Έφερα πριν. Εδώ είναι και το αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, δεν είμαι γλύπτης, ούτε γλύπτης. Αυτό υποτίθεται ότι είναι τα πόδια του τώρα. Για να το σφίξω καλά εδώ. Το τόρσο. Ω, κόβεται και με το ψαλίδι. Ωραία, είτε τον πιστεύετε είτε όχι, αυτός εδώ είναι ο Μόρτι. Του βάλαμε λουνόχαρτο για να είναι πιο ελαφρύς. Και το επόμενο βήμα είναι ο πυλός. Let's do it. Για τα χέρια εδώ αποφάσισα να βγάλω το αλουμινόχαρτο και να τα πιέσω λίγο με την τανάλια, γιατί θα ήθελα να είναι λίγο πιο λεπτά από αυτό εδώ το πάχος. Ελπίζω να μπορώ να τον τρίψω όταν στεγνώσει, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε, συνεχίζουμε. Μουσική.
Έχω καταλήξει ότι αυτός ο πυλός δεν είναι και ο καλύτερος πυλός. Για να κάνουμε το μανίκι από το t-shirt ελληναδιστικά, κάνουμε ένα ρολάκι, έτσι ανοίγουμε το φύλλο. Αυτό εδώ τώρα είναι ένα t-shirt. Τι εννοώ με αυτό, δηλαδή. Βάλουμε λίγο νερό στη ζύμη. Τώρα θα ενωθεί μαζί με αυτό και θα τυλιχτεί έτσι. Οχ, έχουμε περισσεύματα. Του έντου t-shirt. Εδώ θα πρέπει να του κόψει. Ο πυλός πάντως δεν είναι για λεπτομέρειες, είναι για χοντράδια πράγματα. Έτσι, χοντρά δεν θα βγει και αυτό. Το άλλο που σκέφτομαι είναι ότι από αυτή τη δίνη θέλω να βγαίνει ένα χέρι και θέλω να κρατιέται κάπως. Και επειδή αυτό θα είναι βαρύ, θα πρέπει να το στερεώσω. Θα το στερεώσω έτσι, κάπως εδώ. Θα περνάει αυτό από τη δίνη και αυτό έτσι. Εδώ πάνω θα πρέπει να χτίσουμε ένα χέρι. Πώς φαίνεται. Αυτό τι είναι, πινέλο? Είναι ξυλάκια. Chopsticks. Χαλάσουμε το χέρι σίγουρα, ναι. Τώρα δεν μοιάζει λίγο με τον τέτοιο Nightmare, ναι. Και αφού τελειώσαμε τα πλοκάμια, θα πρέπει να συνεχίσουμε με την πύλη. Θα πρέπει να γίνει πράσινο και υποτίθεται ότι θα βγει μια πόρτα. Ωραία! Επόμενη μέρα, τελειώσαμε τη δίνη που μου τη δίνει. Αυτή, όλοι ξέρουμε τι είναι. Μοιάζει. Μπορεί να βάλω λίγο αερογράφο αργότερα, αλλά προς το παρόν μας κάνει κάπως έτσι. Αλλά αυτή η δίνη δεν θα έχει μόνο το μόρτι απ' έξω. Θα βάλω και πλοκάμια. Είναι πολύ εύκολο να κάνεις πλοκάμια από πυλό με μπυλάκια πιέζοντας. Θα είναι πολύ εύκολο. Και σκέφτομαι να τα βγάλω και αυτά έτσι από εδώ μέσα κάπως. Ότι τον κυνηγάνε κάτι πλοκάμια διαστημικά. Πρέπει να μπει. Δεν θέλω να βγαίνει τόσο έξω. Πάμε. Προχωράμε. Θα το βρούμε. Προχωράμε στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι να βάψουμε αυτά τα δύο πλοκάμια. Πορτοκαλί ή μπομπ. Κάνω αυτά τα δύο περτικαλί. Τέτοια, πάρουμε και ένα σκατουλί. Α, αυτό πίνει σήμερα. Πάρουμε για μια διάρκεια. Όταν έχει φάει τα πάντα όλα και βγαίνει αίμα. Αίμα και εσύ τώρα. Σταμάτα. Πυλός μας έχει στεγνώσει και είμαστε στο επόμενο στάδιο, που είναι του βαψίματος. Το χρώμα του δέρματος θα ξεκινήσω και μετά με το κίτρινο της ΕΡ. Για πάμε. Πάμε τώρα να κάνουμε το χεράκι του τρελοεπιστήμονα, του Ρικ, και
Καλά ότι τον πιάνει από τον ώμο, το οποίο χεράκι είναι λίγο χλωμός σε σχέση με τον Μόρτι. Ο Ρίκ είναι λίγο πιο χλωμός. Τον έχει πιάσει από τον ώμο και του λέει «Μπάστα! Πού πας? Έλα μαζί!» Πολλές φορές τον έχει σώσει. Πάμε να κάνουμε και τα μπιλμπιλωτά περίεργα μάτια, έτσι, που έχει σκεφτεί ο... Ποιος είναι ο δημιουργός, πρέπει να τον βρούμε. Πάντως στρογγυλή κόρη δεν έχει, σίγουρα. Θα τον κάνω αλήθωρο ή αστεία? Αλήθωρο, είναι πιο αστεία. Αλήθωρο. Είναι λίγο αλήθωρο. Έτσι λίγο θα λέει πολύ. Αλλά είναι ούτως ή άλλως λίγο αλήθωρο. Αφού βάψαμε το κεφάλι του Μόρτι, γι' αυτό το βγάλαμε, για να μπορώ να το βάψω πιο εύκολα, ήρθε η ώρα, έτσι είναι ο ακέφαλος. Αυτός είναι ο ακέφαλος μου. Και αφού τον βάψαμε, ήρθε η ώρα για την συναρμολόγηση. Κάπως έτσι πρέπει να μπει. Του μοιάζει, αυτός είναι. Κάτσε τώρα να του βάλουμε λίγη κολλίτσα. Για να δούμε τώρα. Εκεί θα μείνει. Το σουβλί του, να το σταθεροποιήσουμε εδώ μέσα. Αυτό είναι αρκετό, πιστεύω. Θέλω να το τρυπήσω λοξά. Το πλοκάμι. Κοίτα τι σκέφτηκα να πάει έτσι από εδώ και καλά. Τον έχει ρουφήξει. Εδώ θέλω μια τρυπούλα. Ήθελα να είναι πιο χοντρή. Κάναμε και άλλη μια τρυπούλα για το δεύτερο πλοκάμι. Λίγο γκλου. Πίεση. Οπα, είναι σωστή. Προχή. Το κόψουμε αυτό να μην εξέχει πλέον, δεν το χρειαζόμαστε. Πού πήγε πάνω σου? Στο κουτελό μου. Αυτό δεν υπάρχει δεύτερη κάμερα για να το τραβήξει. Οπότε είμαστε έτοιμοι να το διδώσουμε. Εδώ κάτω είναι το κουμπάκι, το ανοίγουμε. Φωτίζει, αν θέλουμε πιο δυνατό φωτίζει έτσι. Δεν θα ήταν ωραίο αυτό να φώτιζε πράσινο? Έχουμε ένα παλιό ντοσιέ το οποίο είναι χρώμα πράσινο και έχουμε μετρήσει ήδη το κέντρο. Βγάλαμε στο χαρτάκι μας το ακριβές μέγεθος που πρέπει να γίνει με το διαβήτη. Θα το πεκερεκόψουμε. Δεν μας πειράζει, θα το χαλάσουμε. Πατρονάκι. Να δούμε αν θα πετύχει άλλο ένα κολπάκι που σκέφτηκα εδώ πέρα. Βέβαια όταν θα κάνω βίντεο και θα με φωτίζει το ring light, δεν θα ήταν ωραίο το πρόσωπό μου να ήταν πράσινο. Θα είναι μόνο η ζελατίνα εκεί για διακοσμητικούς λόγους. Οπότε βάζοντας αυτή τη ζελατίνη εδώ πέρα, του δίνουμε ένα πράσινο tint. Αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι αρκετό, τι θέλει κι άλλο, δύο θέλει. Δεν ξέρω, θα δούμε, θα το σκεφτούμε για αργότερα. Προς το παρόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί το έργο μας τελείωσε. Μπορώ να το κάνω και έτσι λίγο να γύρει λίγο, μπορώ να το βιδώσω εδώ, μπορώ να αλλάξω το φωτισμό. Και να το κλείσεις. Να το κλείσω, ναι, φυσικά βεβαίως, να το κλείσω για να το δείτε. Από το μηδέν φτιαγμένο με πυλό είναι ο Μόρτις, που προσπαθεί να ξεφύγει από τα τέρατα που τον κυνηγάνε εκεί, κάτι πλοκ. Κάμια έχουν τυλιχτεί γύρω του. Ένα χέρι τον τραβάει μέσα στη δίνη. Και αυτό είναι το εργάκι μου. Αυτό λοιπόν ήταν το προτζεκτάκι εδώ πέρα που φτιάξαμε. Ευχαριστώ όσους μείνατε μέχρι το τέλος του βίντεο. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους ό,τι ιδέα έχω στο μυαλό μου την κάνω πράξη. Έχω λίγο περισσότερο χρόνο αυτές τις μέρες. Γράψτε από κάτω αν σας άρεσε η ιδέα αυτή εδώ πέρα που φτιάξαμε. Και θα τα πούμε στο επόμενο.